Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γιώργος Σεφέρης, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση και συμμετέχουμε στην κοινή δράση των σωματείων και των φορέων που αφορά την ειδική αγωγή. Είμαστε εδώ και διεκδικούμε γενναία αύξηση της χρηματοδότησης εν ώψη της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού. 50 μέρες σχεδόν έχουν περάσει από την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για την έναρξη της χρονιάς. Είμαστε εδώ και απαιτούμε να επιληθεί κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που παραμένει και βάζει εμπόδια στη φοίτηση των μαθητών στην ειδική αγωγή. Κανένα ειδικό σχολείο δεν άνοιξε σε πλήρη λειτουργία, καθώς ήταν μεγάλες οι ελλείψεις σε προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, βοηθητικό. Ακόμα και σήμερα καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις σε όλο το φάσμα των ειδικών δομών στα ειδικά σχολεία, τα τμήματα ένταξης, την παράλληλη στήριξη, ενώ δρομολόγια στα σχολεία της περιοχής μας μόλις ξεκίνησαν. Στα κεδασί Β' Αθήνας και τα ειδικά σχολεία όπως της Νέας Ιωνίας και της Μεταμόρφωσης ταλαιπωρούνται χρόνια με το κτηριακό, χωρίς να φαίνεται διάθεση από την κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές να δώσουν λύση. Είναι ντροπιαστική και λυπηρή ταυτόχρονα η απαξίωση που δείχνουν κυβέρνηση και Υπουργείο για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την πολιτική επιλογή να υποβαθμίσουν και να ξεπουλήσουν συνολικά την ειδική αγωγή, εξυπηρετώντας προφανώς όχι τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά την εξοικονόμηση των πόρων και του προσωπικού. Το τομέα της ειδικής αγωγής που απαιτεί σύνθετη παιδαγωγική παρέμβαση χρήζει διεπιστημονικής και ταυτόχρονα εξατομικευμένης στήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ως εκ τούτου απαιτεί πολλαπλάσια δαπάνη προτεραιότητα και αναβαθμισμένες παροχές. Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι υποχρέωση του κράτους. Απαιτούμε την άμεση στελέχωση των ειδικών σχολείων με το απαιτούμενο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Διεκδικούμε μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη των κενών στην ειδική αγωγή, σύγχρονα κτίρια και πλήρη διάθεση παιδαγωγικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και υλικοτεχνικού υλικού. Σε κοινό μέτωπο, γονείς εκπαιδευτικοί, διεκδικούμε τα πραγματικά σύγχρονα και επιστημονικό αναγκαίο για τα παιδιά που προκύπτει από την ίδια τη δυνατότητα που γεννάει η πρόοδος της επιστήμης. Καμία αναμονή, κανένα συμβιβασμός. Οι μαθητές μας έχουν κάθε δικαίωμα ολόπλευρη στήριξη ώστε να αναπτυχθούν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Οργανώνουμε τον αγώνα μας και διεκδικούμε τα δικαίωμα αιτήματά μας. Ανανεώνουμε το επόμενο ραντεβού μας στις 9 Νοέμβρη στη Μεγάλη Πανεργατική Απεργία. Χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε στη σημερινή κινητοποίηση ενάντια στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Δίνουμε τη μάχη για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο, να πάνε σε ένα ασφαλέ σχολείο, να εκπαιδευτούν και να μπορούν μετά να αποκατασταθούν. Δεν σταματάμε εδώ, δίνουμε τον αγώνα. Καλούμε στη συνέχεια και στη μεγάλη συμμετοχή και κινητοποίηση στην Παραλλαντική Παραγραφική Απεργία σε 9 του Νοέμβρη. Από τη μεριά του Συλλόγου μας στηρίζουμε και καλούμε στη σημερινή κινητοποίηση. Από τη δική μας την πλευρά θέλουμε να βάλουμε κάποια ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα ειδικά σχολεία του Συλλόγου μας. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε ήδη με όλο τον κόσμο να αντιμετωπίζει την τρομακτική επίθεση του κεφαλαίου στο εισόδημά του, το οποίο ταυτόχρονα απειλεί και όλα τα κομμάτια της ζωής του, όπως υγεία, παιδεία, αναγκαία καθημερινά αγαθά, ρεύμα, πετρέλαιο, αλλά και την εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αντιμετωπίζει για άλλη μια χρονιά τα κενά από εκπαιδευτικούς και ειδικότητες, ΕΕΠ και ΒΟΥΠΟΥ, και εκπαιδευτικές ειδικότητες, θεατρολόγους, μουσικούς, πληροφορικάριους κτλ., αλλά και την αδιαφορία των υπεύθυνων της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, του Δήμου και της Περιφέρειας, σε όλα τα κομμάτια που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο Δήμος της Αθήνας είναι ο Δήμος με τα λιγότερα ειδικά σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία στη χώρα, σε αναλογία παιδιών, και αντιμετωπίζει με τρομερή ειρωνία και αδιαλαξία τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μη διστάζοντας να τα καταπατήσει πλήρως.
να αναφέρουμε απλά συγκεκριμένα παραδείγματα από τα σχολεία μας και αυτά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή. Το 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο έχει πάνω από 17 εγγεγραμμένους μαθητές και μαθήτριες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν φοιτούν στο σχολείο εξαιτίας έλλειψης χώρου. Η πρόταση του Δήμου της Αθήνας και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι τα παιδιά αυτά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται είτε στο σπίτι τους είτε χωρίς ειδική εκπαίδευση από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Η λύση τους είναι να στεγαστούν σε κοντέινερ γενικού νηπιαγωγείου, σε αίθουσες κοντέινερ γενικού νηπιαγωγείου, όχι εξ ολοκλήρου ολόκληρο σχολείο, χωρίς καμία πρόβλεψη για την ολόπλευρη εκπαίδευσή τους. Στο ίδιο νηπιαγωγείο, εδώ και ένα μήνα, στο 6ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, δεν υπάρχει δεύτερο λεωφορείο για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς από τα λαϊκά στρώματα τελικών των Πατησίων, της Κυψέλης, του Γαλατσής κτλ. Να αναγκάζονται να παίρνουν ακόμα και ταξί για να μετακινήσουν τα παιδιά τους σχεδόν κάθε μέρα από και προς το σχολείο. Στο 4ο Ειδικό Δημοτικό υπάρχουν περισσότερα παιδιά από όσα προβλέπονται και ταυτόχρονα έχει κολλησιεργήσει πάρα πολύ μία διαδικασία εδώ και 2 εβδομάδες επαναφοράς της ηλεκτροδότησης του σχολείου, το οποίο εδώ και 2 εβδομάδες το ρεύμα του σχολείου έχει κοπεί γιατί έχουν κλαπεί καλώδια. Και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το 4ο Ειδικό Δημοτικό. Και το 6ο Ειδικό Δημοτικό εδώ και χρόνια στεγάζεται σε ένα εργοστάσιο, σε ένα φουστάσιο, συγγνώμη, το οποίο είναι ακατάλληλο κτίριο για τα παιδιά. Τα αιτήματα του συλλόγου μας και της ανακοίνωσής μας, τέλος πάντων, είναι ασφαλή και κατάλληλα κτίρια για τα ειδικά σχολεία, μαζί και τα σχολεία των άλλων συλλόγων, της ΕΛΕΠΑ, του Δεκάτου του Αθηνών, του ΕΚΤΟΥ, τα πολλαπλά των αναπήρων στο ΕΓΑΛΟ, το ΕΚ Μυτιλίνη, το ΕΚ Ηρακλείου κτλ. Άμεση λειτουργία των ιδρυμένων στα χαρτιά σχολείων φαντασμάτων που τα ονομάζουμε δημόσιων σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, το Ειδικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, του Βύρωνα, το πρώτο ΕΚ Αθήνας. Ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τα ειδικά σχολεία με ευθύνη της περιφέρειας. Πλήρη κάλυψη όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού και άλλου υποστηρικτικού προσωπικού με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, αποκλειστικά με πτυχίο προϋπηρεσία, κατάργηση του προσοντολογίου, καμία σκέψη για γραπτό ΑΣΕΠ και συνέντευξη, κατάργηση της ανασφάλισης της εργασίας σε δημόσια σχολεία, το φαινόμενο της ιδιωτικής παράλληλης στήριξης μαστίζει τα σχολεία όλης της χώρας και της Αθήνας. Επίσης, μια καταγγελία για το στοιχείο ότι μέχρι 21 Οκτωβρίου μπορούν να γίνουν αιτήσεις παράλληλης στήριξης, αν δεν την προλάβεις, την έχασες. Διπλασιασμός των πούλμαν για τη μεταφορά των μαθητών, πλήρη στελέχωση από μόνιμο προσωπικό και κατάλληλη στέγαση και των κεδασί. Καλούμε και εμείς φυσικά στην απεργία 9 Νοέμβρη, πρέπει να είμαστε όλες και όλοι στον δρόμο, μιλάμε για τη ζωή του δική μας, των μαθητών μας, των αυριανών πολιτών και όλων μας. Είμαστε για πολλωστή φορά στον δρόμο για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Είμαστε σχεδόν 2 μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και δυστυχώς υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά ακόμα και αυτή τη στιγμή έξω από τα ειδικά σχολεία, γιατί δεν έχει εξασφαλιστεί η μεταφορά τους. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις στα ειδικά σχολεία αυτή τη στιγμή, παρά και ενάντια σε αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι όλα καλώς καμωμένα. Λείπει ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Και βεβαίως συνεχίζουμε το πολύχρονο αγώνα μας με επιμονή ως το τέλος θα το πάμε για αυτό που λέμε σύγχρονα ειδικά σχολεία που να στεγάσουν τα παιδιά μας με βάση τις ανάγκες τους και τις μεγάλες δυνατότητες εποχής μας. Στην περιοχή μας το ιστορικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη πρέπει πραγματικά να ανακαινηθεί εκ βάθρων. Η νέα πτέρυγα πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή και ζητάμε να χτιστεί ένα ειδικό νηπιαγωγείο δίπλα στο ειδικό δημοτικό που υπάρχει χώρος. Στα σχολεία ΕΛΕΠΑΠ, 2 ειδικά δημοτικά, 2 ειδικά νηπιαγωγεία, απαιτούμε να πάρει μέτρα επιτέλους η κυβέρνηση και ο Δήμος Αθηναίων, να φύγει από μέσα από την ΕΛΕΠΑΠ το 1 ειδικό δημοτικό και το 1 νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί το 2022 να φιλοξενούνται δημόσια σχολεία μέσα σε ιδρύματα και να χτιστεί ένα σύγχρονο κτίριο να στεγαστούν.
Το ίδιο για να γίνει και για τα διπλανά σχολεία, δεύτερο ειδικό ΕΛΕΠΑΡ, δεύτερο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, τα οποία ναι μεν έχουν μεταφερθεί σε δημόσιο κτίριο μετά τις υπτήξεις χωνεύσης του 2010 σε ένα κτίριο που εστέγαζε γυμνάσιο παλιά, αλλά το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο για τη στέγαση ειδικού σχολείου. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από τις ανάγκες των παιδιών με ειδικές ανάγκες, γιατί το 2022-21 αιώνας μπορεί να παρέχει σε όλα αυτά τα παιδιά αυτά που τους αξίζουν όσον αφορά τη μόρφωσή τους, όσον αφορά τη θεραπεία τους. Τέλος, η ειδική αγωγή δεν υπάρχει μόνο στα ειδικά σχολεία, υπάρχει και στα γενικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί παράλληλης στήριξης μοιράζονται σε 2 και 3 παιδιά. Απαιτούμε να γίνει τώρα, να γίνουν τώρα προσλήψεις ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες ένας παιδαγωγός, ένα παιδί. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Στις 9 Νοέμβρη κλείνουμε τα σχολιά μας. Είμαστε όλοι στο δρόμο. 10:30 στα προπήλαια με τα πανό των συλλόγων μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους. Εμείς είμαστε το άλλο κομμάτι της ειδικής αγωγής. Αυτό που πληρώνετε από το ειστέρι μέσα στο απόγευμα, γιατί το παιδί σας δεν έχει εργοθεραπευτή, δεν έχει λογοθεραπευτή, δεν έχει όλες τις αναγκαίες ειδικότητες που χρειάζεται το πρωί στο ειδικό σχολείο, αλλά ούτε και στο δημόσιο σχολείο δεν έχει τη στήριξη που χρειάζεται το παιδί με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που εργαζόμαστε στα απογευματινά ή αυτοί που πληρώνετε πάλι από την τσέπη σας για την ιδιωτική παράλληλη στήριξη που θα σας καλύπτει το κράτος. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ στο πλάι σας και συμπαραστεκόμαστε, γιατί αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των παιδιών σας. Ξέρουμε ότι η δουλειά που κάνουμε, όσο καλή και είναι, είναι αποσπασματική, γιατί δεν συνδέεται καθόλου με ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα πρόνοιας ειδικής αγωγής που θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε παιδιού, κάθε ανθρώπου με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε στο πλάι σας, είμαστε συμπαραστάτες σας και θα είμαστε και καλούμε και εμείς στις 9 Νοέμβρη όλοι να βρισκόμαστε στον δρόμο, στη μεγάλη απεργία, να σχηματίσουμε ένα μεγάλο ποτάμι για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε στον 21ο αιώνα.